ήδη τώρα στα μέσα Φεβρουαρίου θα παραδοθεί πλέον πλήρως και η μονάδα στη Λακωνία. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται ολοκληρωμένα. Το κτίριο διοίκησης τελειώνει σε 20 μέρες περίπου και πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως πλέον και η διαχείριση και οι διοικητικές υπηρεσίες και όλα θα γίνονται όπως πρέπει και όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Η μονάδα της Αρκαδίας εδώ και μήνες, όπως το γνωρίζετε, είτε εγγενίας ο κ. Πρωθυπουργός, μένει τώρα το κομμάτι της Καλλιρόης. Και εκεί είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί και εκεί τα πάντα. Άρα από πλευράς υποδομών, σε ό,τι αφορά το ΣΔΙΤ, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Και οπωσδήποτε αυτό θα είναι κάτι σημαντικό για την περιοχή, διότι πηγαίνουμε από ένα επίπεδο σε άλλο και όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί είναι πλέον τέτοια έργα οδηγούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Στο κάτω στη σκάλα θα τελειώσουν πότε και στην Καλαμάτα. Πότε? Είπα στη Λακωνία, μέσα Φεβρουαρίου θα είναι όλα έτοιμα. Και στη Μεσσηνία? Στη Μεσσηνία πάμε στην Καλλιρόη. Στην Καλλιρόη. Μέσα Καλλιρόη, στο έτοιμο. Ναι. Η Καλλιρόη πότε θα ολοκληρωθεί? Χρήστο, δεν έχουμε ήχο. Δεν ακούω. Μιλάει ο άνθρωπος και δεν έχει ήχο. Τώρα ακούω, αλλά δεν άκουσα καθαρά. Τώρα ακούω. Ναι. Λοιπόν, στην Καλλιρόη είμαστε έτοιμοι μέσα σε ένα εξάμηνο να δεχτεί όλα τα σκουπίδια της Μεσσηνίας και όπως έχει προγραμματιστεί. Η Καλλιρόη μπορεί και αυτή τη στιγμή να τα δέχεται, αλλά δεν γίνεται επεξεργασία και διαχείριση το 100%. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα εξάμηνο θα είναι και αυτό έτοιμο ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση. Τώρα, αν είναι όλες οι υποδομές πλήρες, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, το κτίριο διοίκησης κτλ., δεν μπορώ να σας πει. Πιστεύω όμως ότι μέσα στο έτος όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είναι η σταθμή μεταφόρτωσης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα για τους μικρούς δήμους, που θα πρέπει να μεταφέρουν τα απορρίμματα στα κέντρα. Όπως είναι γνωστό, είναι σε δύο κομμάτια η σταθμή μεταφόρτωση. Είναι 15. Η πρώτη 7 και οι υπόλοιποι 8 είναι έτοιμοι και αυτοί για δημοπράτηση. Η πρώτη 7 όμως δημοπρατήθηκαν, απέβη άγωνος ο διαγωνισμός και στις 29 του μηνός έχει παραπροτεινηθεί και λύγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων και δικαιολογητικών. Και πάμε άρα στο σπουδαιότερο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα, εάν αποβεί άγωνος και αυτός ο διαγωνισμός, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Πώς θα πάμε σε απευθείας ανάθεση, κάτι άλλο, θα το δούμε. Αυτά θα δει η νέα διοίκηση, πιστεύω. Ναι, η νέα διοίκηση, να ρωτήσω, πότε περιμένετε να έχει καθοριστεί, να το πω έτσι? Δεν έχει έρθει εγκύκλειος από το Υπουργείο. Τώρα, σ' άρχιες από τον άλλο μήνα, κάπου εκεί θα είναι. Ότι μέσα σε 5 μήνες, σε 6 μήνες θα έχει λυθεί το πρόβλημα? Όχι, όχι. Και να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που θα προκύψει ανάδοχος, αυτά που μπορεί να γίνουν γρήγορα και δεν είναι μεγάλες υποδομές, είναι τα κτηριακά. Και ό,τι αφορά την υποδομή, από τεχνικής απόψεως, οικοδομικής, δραστηριότητας και όλα αυτά. Μηχανολογικής, τα πάντα. Η καθυστέρηση υπάρχει επειδή, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε και μηχανήματα, μάλλον κοντέινερς και τράκτορες που θα τα μεταφέρουν στις μονάδες. Εκεί υπάρχει πρόβλημα με το να έρθουν τα αυτοκίνητα, διότι καθυστερούν πολύ να έρθουν από τις χώρες που θα έχουν παραγγελθεί. Θέλει περίπου ένα χρόνο αυτή η δουλειά. Μάλιστα. Άρα, να μην περιμένουμε άμεσες λύσεις. Να ρωτήσω αν υπάρχει χρηματοδότηση καταρχήν. Είναι αρκετοί δήμοι που έχουν κάνει προσωρινούς σταθμούς μεταφόρτωσης, νομίμως αδειοδοτημένοι και εξυπηρετούνται σε αυτή τη φάση. Η χρηματοδότηση υπάρχει, κύριε Πρόεδρε? Δεν άκουσα. Η χρηματοδότηση για τους σταθμούς μεταφόρτωσης υπάρχει? Όχι, όχι, δεν είναι από την περιφέρεια. Δεν συμμετέχει η περιφέρεια σε αυτό το πρόγραμμα. Το φως δεν έχει προκυρήσει το διαγωνισμό, είναι περά και όλα αυτά από το Υπουργείο είναι. Μάλιστα. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Θα υπάρχει καύση στα απορρίμματα για παραγωγή ενέργειας.
Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι καθαρά κυβερνητική πολιτική. Είχε ακουστεί για 4 μονάδες στην Ελλάδα. Σε ποια φάση βρίσκεται, τι θα γίνει, δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα σε εμάς ακόμη... Γνωρίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς. Μάλιστα. Πιστεύω ότι για ένα χρόνο ακόμη θα έχουμε τα προβλήματα χρηματοδότησης και προβλήματα που ο κόσμος θα πληρώνει και κάποια καπέλα. Όταν μεταφέρονται τα σκουπίδια με φορτηγά, όχι από τους χώρους μεταφόρτωσης. Από τι? Θα πηγαίνουν κατευθείαν στο κέντρο, όπως πάνε τώρα στην Τρίπολη, αφού δεν έχει τελειώσει. Όποιος δήμος θέλει, έχει κάνει σταθμούς μεταφόρτωσης. Μάλιστα. Είναι κάποιοι που μπορεί να σου λένε, εντάξει, εξυπηρετούμε τώρα. Λοιπόν. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι εμείς. Διαγωνισμός έγινε, απέβη άγωνος, ξαναποκηρύξαμε αμέσως, πέσαμε και στο καλοκαίρι. Όχι, δεν λέω ότι κάποιος φταίει για αυτά τα πράγματα. Όχι, έτσι είναι ο νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Το λέω με την έννοια ότι γίνεται ένα διαγωνισμός, απέβη άγωνος, ξανά η διαδικασία εξ αρχής, όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Αλλά όμως έστω και με πέρασμα χρόνου σημαντικού, ήδη είναι έτοιμοι από όλες τις πλευρές να δημοκρατηθούν και οι 15. Μάλιστα. Γιατί οι υπόλοιποι 8 είναι όρημοι πλέον. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες στους σταθμούς μεταφόρτωσης, στη θητεία σας. Και τι άλλο δεν θέλω, δεν ξέρω τι άλλο να ευχηθούμε στον κόσμο. Να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερο από εδώ και πέρα η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αν και το μεγάλο βήμα πλέον έχει γίνει. Είναι όπως και να το κάνουμε, είναι τελείως διαφορετικά η διαφορετική σημερινή κατάσταση από ό,τι πριν λίγα 1, 2, 3 χρόνια. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία αυτά χρόνια με τη βοήθεια όλων των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα, πιστεύω ότι δώσαμε λύση που ταλάνιζε αρκετές δεκαετίες την Περιφέρεια Πελοποννήσου ό,τι έχει σχέση με την διαχείριση απορριμμάτων.